Ερευνώντας αρχαία κείμενα, επίσημα αρχεία της Μεγάλης Πύλης, τα βιβλία των μοναστηριών αλλά και ιδιωτικά χειρόγραφα, ο Επαμεινώντας Σταματιάδης κατάφερε να συγγράψει το κορυφαίο έργο για την ιστορία της Σάμου με βάση και τα μέσα που είχε στην δυνατότητά του. Από εκεί, αντλήσαμε τα παρακάτω περιστατικά για ουράνια φαινόμενα που εξέπλυσαν τους Σαμιώτες σε 6 περιπτώσεις από το 1788 και μετά. Μαΐου του 1788 ήταν η μέρα κατά την οποία εχάθη ο ήλιος και εφάνισαν τα άστρα. Μία δηλαδή έκλειψη ηλίου, για την οποία όμως δεν έχουμε άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη για πόση ώρα ήταν ορατή και ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου. Δευτέρα, 16 Αυγούστου 1826. Μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου, οι κάτοικοι της Σάμου βλέπουν έναν αστέρα που πήγαινε βορειοδυτικά με 7 φωτιές και με κρότον. Έπειτα έμειναν ο καπνός του δρόμου και βάσταξαν ο καπνός ως 3 λεπτά. 1886. Ήταν μεσάνυχτα της 1ης προς 2ης μέρας του Νοεμβρίου, όταν στο βάθος του ορίζοντα προς τη Δύση εφάνηκε ένα λαμπρό φως σαν του ήλιου που φώτισε όλο το νησί. Μέσα σε αυτό το μαγευτικό φως, άπειροι αστέρες φαίνεται σαν να πέφτουν στις κορυφές των βουνών και στη θάλασσα. Το θέαμα διήρκησε 10 λεπτά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται ο Επαμεινώντας Σταματιάδης. 23 προς 24 Ιανουαρίου του 1872. Οι Σαμιώτες γίνονται μάρτυρες ενός σπάνιου μετεωρολογικού φαινομένου, το οποίο θεωρούν ότι είναι το Βόρειο Σέλας. Το φαινόμενο ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ. Καμία περιγραφή δεν μπορεί να δώσει πιστή εικόνα του νυχτερινού τούτου φωτός, τους μετασχηματισμούς τους οποίους συνόδευαν παράδοξοι μεταχρωματισμοί και διάφοροι αντάβγοι. Διδούσε αυτό την φοβερή όψη της πυρκαγιάς. 15 Νοεμβρίου του 1872. Ο ουρανός παρέχει το μαγευτικότερο θέαμα που μπορεί να δει κανείς σε αυτόν, γράφει η μαρτυρία που παραθέτει ο Σταματιάδης για μια εντυπωσιακή βροχή αστεριών εκείνο το βράδυ, όπου ο ουρανός ολόκληρος εφαίνεται δια των διατόντων αστέρων φωταγωγούμενος. Πέρα από αυτά, σίγουρα υπήρξαν και άλλα αστρονομικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπόρεσε κανείς να καταγράψει για τον απλό λόγο ότι η γραφή ήταν κάτι που κατήχαν πολύ λίγοι εκείνη τα χρόνια. Η κατάκτηση της γνώσης από τον άνθρωπο του επέτρεψε στο πέρασμα των αιώνων να ξεφύγει από τις διάφορες δυσιδαιμονίες και να μπορεί πλέον να μην αισθάνεται το ίδιο δέος για τα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον στο οποίο διαβίει.